διασπάστες που κατεβάζουν για δικό τους προσωπικά και κομματικά συμφέροντα, που δεν πρέπει τα κόμματα να υπάρχουν στον Εμπορικό Σύλλογο. Πρέπει να αφήνουμε μέσα στον Εμπορικό Σύλλογο να κάνουν κομμάτι ούτε βουλευτές, ούτε πολιτικά γραφεία, ούτε τίποτα. Ο Εμπορικός Σύλλογος πρέπει να είναι ενωμένος, να είναι ανεξάρτητος και να μπορεί να βοηθάει τους συναδέλφους τους. Ο Εμπορικός Σύλλογος θα αναδείξει για το Δικό του Συμβούλιο 9 άτομα, 9 στρατιώτες, οι οποίοι αυτοί θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για το καλό του Εμπορικού Συλλόγου. Και μόνο. Θα πρέπει όλοι είμαστε στρατιώτες και ακόμα και ο πρόεδρος που θα εκλεγεί, αυτό που κάνει είναι να προσπαθεί να βελτιώνει τα συμφέροντα των εμπόρων και να διεκδικεί τα αιτήματα των εμπόρων. Πάντα με σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνει αποφάσεις, δεν αποφασίζει μόνος του και προχωράει όλα τα θέματα για το καλύτερο, για την καλύτερη προσώπηση των εμπόρων. Αυτή τη στιγμή, τόσα χρόνια ο Εμπορικός Σύλλογος είναι στην καλύτερη στιγμή από ποτέ. Είναι αναγνωρισμένος από όλη την Πελοπόννησο, όπως τυχαίνει ο πρόεδρος και ο γραμματέας του να είναι μέλη της Ομοσπονδίας και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πελοποννήσου, ο πρόεδρος ΒΒ, αντιπρόεδρος και ο γραμματέας, πρόεδρος της Ελευθερικής Επιτροπής. Να έχουμε φορή παρουσία στα τριτοβάθμια στην ΕΣΕ και γενικά όλη η Ελλάδα να γνωρίζει τις θέσεις και τις προσπάθειες του Εμπορικού Συλλόγου Ήλιδας. Πάντα που πηγαίνουμε σε δυτικά συμβούλια, τα πράγματα που λέμε αναφέρουμε τα προβλήματα του τόπου μας, αυτά που ασχολούν τον Εμπορικό Σύλλογο και όλους τους εμπόρους. Είτε θέματα είναι ασφαλιστικά, είναι φορολογικά, τα πάντα. Και κάνουμε παρεμβάσεις σε όλους τους υπουργούς, βουλευτές, με τηλεδιασκέψεις και κατά τη διάρκεια του COVID. Υπήρχε πιο συχνή παρουσία μας με όλους τους πολιτικούς χώρους για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας. Γι' αυτό ζητάω από τον κόσμο να γυρίσει την πλάτη στους διασπάστες, να ψηφίσει το ενιαίο ψηφοδέλτιο των νέων εμπόρων, γιατί εμείς θέλουμε το ένα σύλλογο ανεξάρτητο να μπορεί να δουλεύει για το καλύτερο των εμπόρων. Θέλουμε όλοι να καταλάβουν, ενώ κάναμε πρόταση σε όλους τους άλλους δύο συνειδημούς να κατέβουν σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, και αν εγώ προσωπικά ήμουν το πρόβλημα επειδή είμαι κάποια χρόνια πρόεδρος, είπα ότι εγώ δεν θα είμαι ξανά υποψήφιος για πρόεδρος, για να μπορέσουμε να υπάρχει μια ομόνοια. Αυτοί όμως αρνηθήκαν και σε αυτή την πρότασή μας. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο και να έρθει ακόμα μια φορά να ψηφίσει όλοι. Θέλουμε τη συμμετοχή και τη συμπαράσταση όλου του κόσμου. 484 άτομα που είναι εγγεγραμμένοι να έρθουν να ψηφίσουν όλοι. Όσο πιο δυνατός είναι ο σύλλογος, τόσο πιο μεγάλη δύναμη έχει. Ευχαριστώ πολύ. Να σου πει κάτι, έρχεται και ο Γιάννης, έρχεται και ο Γιάννης. Ναι. Θα το πάρει κάποιος, θα το δώσουμε, βρίσκουμε στους συνάδελφους. Μου, να μην σας ευχαριστήσω για τη στήριξη που είχαμε τα 6 χρόνια τουλάχιστον που δραστηριοποιούμε εγώ στον Εμπορικό Σύλλογο, διότι μαζί με εσάς πετύχαμε κάποια μικρά ή μεγάλα πράγματα και τόσο για την πόλη μας όσο και την ευρύτερη περιοχή. Ο Εμπορικός Σύλλογος δεν θα είχε υπόσταση εάν δεν ήταν τα μέλη του και αυτός είναι ο λόγος που εμείς αφιερώνουμε όλο τον ελεύθερο χρόνο που υπάρχει δεν υπάρχει, τον βρίσκουμε. Για ένα καλύτερο μέλλον τόσο για τις οικογένειές μας όσο και για το επάγγελμά μας. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι πετύχαμε σε μία δύσκολη τριετία λόγω κορονοϊού και όλων των μέτρων των περιοριστικών που υπήρχαν, νομίζω πετύχαμε κάτι το οποίο φάνταζε σε όλους μας απίθανο. Αναφέρομαι στην Πανελλήνια Απεργία, στην οποία συμμετείχε ο Εμπορικός Σύλλογος και καταφέραμε να είμαστε κλειστοί, να κλείσουμε τα καταστήματά μας στο 99,99%. Εγώ τα 22 χρόνια που δραστηριοποιούμε επαγγελματικά στην ευρύτερη στην πόλη μας, όχι απλά δεν το είχαμε ξαναδεί, νομίζω ήταν ουτοπικό σενάριο. Αυτό όμως το πετύχαμε μόνοι μας, αυτό το πατήχαμε μαζί με εσάς, με όλους τους συναδέλφους. Όπως επίσης όλοι οι συνάδελφοι μαζί πετύχαμε σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εμπόρων να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση